φτιάξουμε μία τάρτα με κατσικίσιο σιωτηρί και πράσο. Το πράσο με το κατσικίσιο σιωτηρί συνδυάζονται τέλεια, αλλά το μυστικό σε αυτή την τάρτα δεν είναι μόνο στη γέμιση, είναι και στο ζυμάρι. Το ζυμάρι μας θα είναι πάρα πολύ τραγανό, θα θρηματίζεται, θα λιώνει στο στόμα. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για την αλμυρή τάρτα με κατσικί σιωτηρί θα χρειαστούμε: για τη ζύμη 40 γραμμάρια καρύδια, 230 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού, μουστάρδα σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 120 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 1 αυγό μεσαίο και 1 κουταλιά της σούπας κοφτή, νερό. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια βούτυρο, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 2 πράσα, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, αλάτι, πιπέρι, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 φρέσκα κρεμμύδια, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο, 20 γραμμάρια καρύδια, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 2 αυγά μεσαία και 450 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε θυμάρι, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, ρόκα, ντοματίνια, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να φτιάξουμε το ζυμάρι μας. Να σας πω ότι εγώ χρησιμοποιώ το πολυκοπτικό, αλλά άμα δεν έχετε στο σπίτι πολυκοπτικό, γίνεται η όλη διαδικασία κανονικά και στο χέρι. Απλά χτυπάμε στο μικρό μούλτι το καρύδι για να μπορέσει να γίνει τρίμα και ουσιαστικά ανακατεύουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι που να δώσει το ζυμάρι. Αλλά εγώ προτιμώ το πολυκοπτικό γιατί είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, θα βάλω λίγο καρύδι στο ζυμάρι και ουσιαστικά αυτό το ζυμάρι που σας κάνω τώρα είναι ένα ζυμάρι από μπισκοτάκια που φτιάχνω αλμυρά. Φτιάχνω μπισκοτάκια αλμυρά με καρύδι και βάζω και λίγο τυρί από πάνω και είναι σαν σνακ που το βγάζω κανονικά. Οπότε διάλεξα να κάνω αυτό το ζυμάρι σαν βάση για την τάρτα μου για να έχει ακόμα πιο πλούσια γεύση. Κρατήστε τη συνταγή γιατί είναι φανταστική. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Λοιπόν, θέλουμε τα καρύδια μαζί με το αλεύρι μέσα στο πολυκοπτικό. Εδώ. Έχω λίγο σκόνη μουστάρδας που είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να τη βάλετε, δεν τη βάζετε. Απλά δεν βάζουμε κανονική μουστάρδα, γιατί η κανονική μουστάρδα θα μας δώσει υγρασία και δεν θέλουμε να έχει υγρασία το ζυμάρι μας. Γι' αυτό βάζουμε σκόνη. Λοιπόν, θέλω θυμαράκι. Και επειδή τώρα το θυμαράκι είναι ανθισμένο και έχει λουλουδάκια, μας αρέσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι φανταστικό. Θα το ρίξω και αυτό μέσα. Λίγο αλάτι. Εδώ. Λίγο πιπέρι. Στην περίπτωση που κάνετε μπισκοτάκια αλμυρά, θα βάλετε παραπάνω αλάτι, άμα δεν βάλετε τυρί. Αλλά εμείς κάνουμε ζύμη για τάρτα, οπότε αυτό το αλάτι που έβαλα είναι αρκετό. Λοιπόν, τώρα χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να σπάσει τελείως το καρύδι. Λοιπόν, με το που σπάσει το καρύδι ρίχνουμε μέσα το βούτυρό μας. Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε μία ζύμη που να έχει βουτυράκι, οπότε ρίχνουμε το βούτυρο παγωμένο μέσα και θα χτυπήσουμε πολύ καλά μέχρι που το αλεύρι μας να γίνει σαν βρεγμένη άμμος, να απορροφήσει το αλεύρι γύρω-γύρω το βούτυρο, αλλά να μην γίνει ζυμάρι προς το παρόν. Στη συνέχεια θα γίνει ζυμάρι όταν θα προσθέσουμε το αυγό μαζί με το νερό. Και σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε, μοιάζει σαν σκόνη αμυγδάλου λίγο το μείγμα μας. Είναι το καρύδι μαζί με το αλεύρι που γίνανε έτσι, αλλά το ζυμάρι δεν έχει δέσει. Βλέπετε ότι είναι σκόνη. Οπότε πρέπει κάπως να το δέσουμε. Γι' αυτό το λόγο θα προσθέσουμε μέσα στην υγρασία μας, δηλαδή ένα μπουλάκι, ελάχιστο παγωμένο νερό και όταν λέω ελάχιστο θέλουμε μία κουταλιά της σούπας κοφτή, όχι παραπάνω και χτυπάμε μέχρι που να δέσει απλά το ζυμάρι. Και δεν θα περάσουν παραπάνω από 10 δευτερόλεπτα, το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο υπέροχο που είναι. Εδώ. Σας λέω ότι αυτό το ζυμάρι, αν βάλετε λίγο παραπάνω αλάτι, είναι ένα φανταστικό ζυμάρι για μπισκότα αλμυρά. Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γευστικό και έχει όσο καρύδι χρειάζεται πραγματικά η συνταγή για να βγει υπέροχη. Τώρα, έχουμε δύο εναλλακτικές. Η μία εναλλακτική μας λέει ότι πρέπει να βάλουμε το ζυμάρι μας στο ψυγείο να ξεκουραστεί όπως κάνουμε σε όλα τα ζυμάρια. Σωστά. Η δεύτερη εναλλακτική λέει ότι είμαστε πάρα πολύ ωραίοι τύποι και επειδή βαριόμαστε να περιμένουμε τα ζυμάρια, συνεχίζουμε κανονικά τη συνταγή. Τι θέλετε να κάνουμε? Είμαστε ωραίοι τύποι. Είμαστε ωραίοι τύποι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Έχω μία φόρμα 24 εκατοστών με ένα ταψάκι. Η φόρμα αυτή, βλέπετε,
είναι εύκολα αποσπόμενη για να μπορέσουμε να βγάλουμε μετά την τάρτα μας. Πρέπει πάντα μα πάντα όταν κάνουμε μία τάρτα και θέλουμε να τη σερβίρουμε όμορφα, να κοιτάζουμε και τον τρόπο που θα την ξεφορμάρουμε. Οπότε μία καλή φόρμα για την τάρτα σας σίγουρα θα σας λύσει τα χέρια. Στο e-shop μας έχουμε πάρα πολλές φόρμες για τάρτες, μπορείτε να πάρετε ό,τι θέλετε και σίγουρα θα σας διευκολύνουν πάρα πολύ. Τώρα, έχω σε μιζάρι τη φόρμα μου που ουσιαστικά έχω βάλει βούτυρο με αλευράκι για να μπορέσει να μην κολλήσει η τάρτα πάνω στη φόρμα μου. Και η εύκολη λύση που έχουμε είναι να απλώσουμε κατευθείαν το ζυμάρι πάνω στη φόρμα. Δεν είναι ο σωστός τρόπος. Κανονικά όταν κάνουμε μία πάτσα μπλε πρέπει να αφήσουμε να ξεκουραστεί στο ψυγείο, να ανοίξουμε τον πλάστη και ουσιαστικά να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά επειδή πρέπει να φύγει ο Διονύσης, γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Τώρα, πολύ απλά, βάζουμε το ζυμάρι, αρχίζουμε, απλώνουμε με τα χέρια μας εδώ. Και ουσιαστικά το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Επειδή ο Διονύσης διάλεξε το γρήγορο τρόπο. Τώρα, θέλουμε πυρουνάκι, θέλουμε να τρυπήσουμε πολύ πολύ καλά, φίλε Διονύση. Εδώ. Γιατί θέλουμε να τρυπήσουμε? Για να μην φουσκώσει. Μπράβο. Δεν θέλουμε να φουσκώσει, γιατί ουσιαστικά άμα δεν τρυπήσουμε, το ζυμάρι μας θα διπλασιαστεί και δεν θα μείνει καθόλου χώρος για να βάλουμε τη γέμιση. Ναι. Βάρος θα βάλουμε. Κάτσε, πρώτα τρυπάμε, μετά βάζουμε βάρος. Λοιπόν, τρυπήσαμε καλά και έχουμε το βάρος μας εδώ. Και βάζουμε το βάρος πάνω στην τάρτα μας. Εντάξει. Όλο αυτό. Έτσι όπως είναι. Τι θέλω να λάβω. Δεν θα το κάνουμε έτσι, η αλήθεια είναι. Αυτό που θα κάνουμε, έκανα και ένα μικρό κύκλο. Ναι. Χάλασε το σχήμα. Δεν πειράζει που χάλασε το σχήμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έχω βάλει μία μεμβράνη εδώ πέρα και σίγουρα θα αναρωτιέσαι, η μεμβράνη δεν θα καεί με το βάρος? Δεν καίγεται εφόσον η θερμοκρασία δεν πάει παραπάνω από 100 βαθμούς. Αγόρι μου εσύ. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ρίχνουμε το βάρος και επειδή είμαστε σίγουροι θα βάλουμε στους 160 το φούρνο μας. Δεν θα καεί η μεμβράνη. Τώρα, κόβουμε τη μεμβράνη, ρίχνουμε τα έξω μέσα, πάρα πολύ εύκολα. Θα ψήσουμε μισή ωρίτσα με το βάρος, έτσι όπως είναι στους 160 βαθμούς, και μετά από μισή ώρα θα βγάλουμε το βάρος, έτσι πολύ απλά, θα βγάλουμε την τάρτα μας, θα αφήσουμε το βάρος στην άκρη και θα ψήσουμε για άλλα 20 λεπτά. Σύνολο 50 λεπτά. Μισή ώρα με βάρος, 20 λεπτά χωρίς βάρος στους 160. Μετά, με το που είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γέμισή μας. Ουσιαστικά να ετοιμάσουμε την τάρτα μας για να την ξαναβάλουμε στο φούρνο και να ψηθεί. Πάει μέσα αυτό. Ραντεβού σε μια ωρίτσα, γιατί θα αφήσω και 10 λεπτά να κρυώσει. Μπορεί τα πυρήμαχα και τα πορσελάνινα σκεύη να είναι πιο εμφανίσιμα, τα μεταλλικά ταψιά όμως απορροφούν πιο γρήγορα τη θερμότητα, χαρίζοντας στη βάση της τάρτας τραγανή υφή. Και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, οπότε ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη γέμιση. Γιατί η γέμιση τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τηγάνι πάνω στη φωτιά και βέβαια θα βάλουμε πράσο. Το πράσο είναι φανταστικό υλικό και βέβαια με όλα τα τυριά συνδυάζεται τέλεια. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να το κόψετε όσο πιο καλά γίνεται. Γρήγορα, οπότε ουσιαστικά πρέπει να το σταυρώσουμε εδώ και εδώ. Και εδώ. Και καθίστε τώρα να δούμε πόσο καλοί μαθητές είστε. Τι έχουμε πει για το πράσο, φίλε Διονύση? Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο ή βούτυρο? Δεν ξέρω. Εσύ? Ελαιόλαδο. Εσύ? Θα συμφωνήσω κι εγώ. Ελαιόλαδο. Λοιπόν, κάνετε λάθος όλοι. Το πράσο είναι φανταστικό με το ελαιόλαδο, όντως, αλλά όταν βάλεις βούτυρο μαζί με το πράσο, παίρνεις ένα καινούριο υλικό. Ένα φανταστικό υλικό. Γι' αυτό το λόγο, εμείς πιστοί πάντα στην Ελλάδα μας, στην αγαπημένη μας χώρα, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, αλλά θα βάλουμε και λίγο βούτυρο για να μπορέσει να αρωματιστεί καλύτερα το πράσο. Οπότε, λίγο λαδάκι. Υπάρχει κανονικά σαν γαρνιτούρα, απλά ολόκληρο το πράσο σε μεγάλα κομμάτια, το ψήνουμε μέσα σε βούτυρο σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, καραμελώνει και ουσιαστικά είναι μια τέλεια γαρνιτούρα για το φαγητό. Είναι πολύ γαλλικό βέβαια αυτό, αλλά το βούτυρο μαζί με το πράσο είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο που πραγματικά πρέπει να αρχίσετε να το δοκιμάζετε όλη την ώρα. Λοιπόν, βούτυρο μαζί με λάδι στο τηγάνι μας. Εδώ. Δεν θέλουμε να κάψει πολύ το βούτυρο. Ίσα ίσα να αρχίσει να ψήνει το πράσο μας. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, γιατί είμαι σίγουρος πως θα αναρωτιέστε, αν μπορείτε να βάλετε κάτι διαφορετικό από κατσική σιωτηρή, εννοείται πως και η φετούλα μια χαρά κάνει τη δουλειά της. Μπορούμε να βάλουμε φέτα στη συνταγή, αντί για κατσική σιωτηρή που θα ρίξουμε εμείς από πάνω. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να βάλετε κατσική σιωτηρή. Λοιπόν, ανακατεύουμε το πράσο πάρα πολύ καλά και έχω φρέσκο κρεμμυδάκι εδώ. Και τώρα το ρίχνω το φρέσκο κρεμμυδάκι μετά. Άμα το ρίξω τώρα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με το πράσο. Το φρέσκο κρεμμυδάκι μαγεία που έχει είναι ότι το ρίχνουμε πάντα στο τέλος. Αλλιώς, άμα είναι να ψήσουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι,
Καλύτερα να βάλουμε μόνο πράσο. Λίγο να καταλάβουμε και τις διαφορές. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπαίνουν όλα παντού. Επειδή ψήνουμε την πρώτη μας ύλη, διαλέγουμε πράσο. Άμα δεν την ψήναμε, θα παίρναμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Τώρα, θα προσθέσω λίγο θυμάρι. Εδώ από το ωραίο μας θυμάρι. Είναι λουλουδάκια και είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε εδώ. Ταπ, 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 ταπ. Τέλειο. Αλάτι, πιπέρι. Γιατί το πράσο είναι και πιο γλυκό από τα υπόλοιπα κρεμμύδια. Γλυκίζει πάρα πολύ. Μας βγάζει αυτή την υπέροχη γεύση. Πρασόριζο, σ' αρέσει. Δεν είναι πολύ γλυκό το πρασόριζο. Είναι γλυκό το πρασόριζο λόγω του πράσου. Πράσο γλυκίζει πάρα πολύ και είναι καταπληκτικό. Και επειδή γλυκίζει, σε αυτή τη συνταγή θα γίνει τύπου τσάτνεϊ, οπότε συνδυάζεται πάρα πολύ και με τα τυριά. Γι' αυτό το λόγο το πράσο δένει τόσο ωραία με όλα τα υπόλοιπα τυριά. Τώρα, να κατέβουμε λίγο ακόμα εδώ. Και ουσιαστικά θέλουμε να σοτάρουμε καλά το πράσο μας. Τώρα, αυτό που θα ρίξουμε μέσα είναι μία σκελίδα σκόρδο, προαιρετικά. Υπάρχουν αντιφάν του σκόρδου, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και λένε, Άκη, μην βάζεις σκόρδο στο φαγητό σου. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ να σας πω όμως να μην το βάλετε άμα δεν θέλετε εσείς. Οπότε, ρίχνουμε και το σκόρδο μας μέσα. Θέλουμε να μυρίσει σκόρδο, λίγο το φαγητό, βούτυρο, σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και βέβαια πράσο. Μας κάνουν τον τέλειο συνδυασμό. Τώρα, αφού σοταρίστηκε καλά το πράσο μας, ήρθε η ώρα να ρίξουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι στο τέλος, πριν να αφαιρέσουμε από τη φωτιά. Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Τέλεια. Και μόλις μαλακώσει πάρα πολύ το πράσο, σβήνουμε με λίγο βαλσάμικο. Εδώ. Σβήνουμε τη φωτιά. Και επειδή έχουμε βάλει καρύδι και μέσα στη ζύμη, θα ρίξω και λίγο καρύδι μέσα στη γέμιση. Σε περίπτωση που έχετε αλλεργία σε καρύδια, που είναι πολύ σύνηθες πια, μπορείτε να αντικαταστήσετε με κάποιον άλλον ξηρό καρπό. Η συνταγή θα βγει κανονικά. Απλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καρύδια, γιατί καθώς ψήνονται μας δίνουν αυτή την γεύση του ψημένου καρυδιού, που είναι φανταστική και είναι μοναδική. Θα πήγαιναν και τα φουντούκια, θα πήγαιναν τα μακαντέμια, θα πήγαιναν όλοι οι ξηροί καρποί και βέβαια και τα φιστίκια και οτιδήποτε θέλετε. Αλλά εγώ διάλεξα να βάλω καρύδια γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Τώρα, η γέμιση μας είναι σχεδόν έτοιμη, σωστά. Δεν λείπει κάτι. Τι λείπει? Λείπει κάτι που πρέπει να δέσει τη γέμιση. Εντάξει, όλες μας οι τάρτες έχουν σαν βασικό συστατικό είτε κρέμα γάλακτος, είτε τυρί κρέμα, είτε ένα μαλακό τυρί που ουσιαστικά θα δώσει σώμα στη γέμιση. Σε αυτή τη συνταγή εμείς θα βάλουμε τυρί κρέμα. Τέλεια. Έχω 250 γραμμάρια τυρί κρέμα. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κρέμα γάλακτος θα μειώσετε λίγο. Θα βάλετε περίπου 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε μασκαρπόνε, πάλι θα μείνετε στα 250. Απλά εγώ ήθελα η γέμιση μου ουσιαστικά να είναι πάρα πολύ ήπια, γι' αυτό διάλεξα τυρί κρέμα, γιατί θέλω όλα αυτά ουσιαστικά να πάρουν τη γεύση από το πράσο και το θυμάρι και το σκόρδο που έχουμε ρίξει μέσα. Οπότε το τυρί κρέμα είναι φανταστικό υλικό για αυτή τη δουλειά. Γενικά έχει την τάση να απογειώνει τις υπόλοιπες γεύσεις που έχει μέσα. Και βέβαια διάλεξα τυρί κρέμα για να είμαι σίγουρος ότι θα σας πετύχει όλους στη συνταγή. Γιατί τι γίνεται? Σε περίπτωση που βάλουμε κρέμα γάλακτος, βγαίνει φανταστικά. Απλά δεν πρέπει να έχει καθόλου τρύπες στο ζυμαράκι. Σε περίπτωση που έχει τρύπες στο ζυμάρι, τότε η γέμιση υπάρχει περίπτωση να φύγει απ' έξω. Ενώ με το τυρί κρέμα δεν έχουμε τέτοιους φόβους, γιατί ακόμα και αν λάθος να έχετε κάνει στο ζυμάρι σας, επειδή είναι αρκετά σφιχτή η γέμιση που θα ρίξουμε, στο τέλος θα βγει μια χαρά. Τώρα, αυτή όλη η γέμιση πρέπει κάπως να δέσει, οπότε ρίχνουμε μέσα και τα αυγουλάκια μας. Ένα, δύο, βουαλά. Ανακατεύουμε. Δύσκολη συνταγή, Διονύση? Όχι. Μπελές? Όχι. Μίτσο? Όχι. Καλά, εσύ είπες όχι γιατί είπαν και όλοι οι υπόλοιποι. Θα την κάνεις δηλαδή σήμερα? Εύκολα. Εύκολα. Κοίταξε εδώ πόσο ώρα που έγινε η γέμιση. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνουμε τη γέμιση μας. Άμα βάζαμε κρέμα γάλακτος θα ήταν πολύ πιο ζουμερή. Ουσιαστικά θα ήταν νερό η γέμιση μας. Θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη στη χρήση, οπότε το τυρί κρέμα μας βοηθάει πάρα πολύ. Τώρα, κατσικίσιο πούλησα, κατσικίσιο δεν είδατε, σωστά? Γιατί το κατσικίσιο θέλουμε να το κάνουμε έτσι λίγο πιο εμφανές. Εδώ, δεν χρειάζεται πολύ. Λίγο κατσικίσιο μαζί με το γύρω-γύρω. Τρώγεται, είναι βρόσιμο, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και λίγο πιπεράκι. Λίγο αλάτι. Σ' αρέσει? Πολύ. Στο τέλος θα είναι πιο ωραίο γιατί θα ρίξουμε και θυμάρι από πάνω, οπότε θα πρασινίσει. Τώρα το ψήσιμο είναι για πολύ λίγη ώρα. Ουσιαστικά θέλουμε να σφίξει η γέμιση γιατί το ζυμάρι μας είναι σχεδόν έτοιμο. Πάμε το φούρνο από τους 160 στους 190 για να πάρει και ωραίο χρώμα η τάρτα από πάνω. Βάζουμε μέσα.
και ψήνουμε για 30 με 40 λεπτάκια μέχρι που η τάρτα μας να γίνει χρυσαφένια από πάνω και σεξι. Μόλις γίνει, ξέρετε πολύ καλά ότι τις τάρτες τι δεν τις κάνουμε, δεν τις πειράζουμε όσο είναι ζεστές. Πρέπει να τις αφήσουμε να πάνε στη θερμοκρασία δωματίου. Όχι από το ψυγείο, θερμοκρασία δωματίου. Η πιο τέλεια τάρτα. Οπότε περιμένουμε λίγο να κρυώσει και μετά θα κόψουμε κομμάτι με σερβίδι. Το κατσικίσιο τυρί είναι κρεμώδες, με γεύση ελαφρώς αλμυρί και δυνατό άρωμα. Έχει υψηλή διατροφική αξία και είναι καλύτερο για όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη. Το χρησιμοποιούμε στις μακαρονάδες, τις σαλάτες και για να συνοδεύσουμε τα λαδερά. Και η τάρτα μας είναι έτοιμη. Πάμε να σερβίρουμε. Θα πω έτσι πάρα πολύ απλά. Με λίγο σαλατούλα ή σε λίγο ρόκα ντοματίνια. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι παραπάνω. Οπότε πολύ απλά. Βγάζουμε από εδώ. Μεταφέρουμε εδώ. Όλαλα. Τώρα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που σερβίρετε κατευθείαν είναι να πάρετε και να ρίξετε μπόλικα, μυρωδικά και λαχανικά από πάνω και να κόψετε κομμάτι να σερβίρετε. Είναι πιο ρουστικ, πάρα πολύ ωραίο. Σε περίπτωση όμως που θέλετε να βγάζετε κομμάτι και να κρατήσετε την τάρτα σας για 2-3 μέρες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείτε να ρίξετε από πάνω όλη τη ρόκα γιατί θα χαλάσει. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο στο κάθε πιάτο που θα ετοιμάζουμε. Αυτό που θέλω είναι επειδή το θυμάρι μου αρέσει πάρα πολύ και επειδή έχει ανθίσει και σας το είπα πολλές φορές, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τα λουλουδάκια. Και είναι βρόσιμα και είναι πεντανόστιμα. Θα ρίξω λίγο πάνω από την τάρτα μου εδώ. Μία σταγιά ελαιόλαδο. Για να πάρει το άρωμα από το ελαιόλαδο. Μαζί με το κατσικίσιο πάει πάρα πολύ. Εδώ. Και θα κόψουμε ένα ρόκο. Θα φροντίσουμε βέβαια στο κομμάτι που θα κόψουμε να υπάρχει και τυρί. Εδώ. Και εδώ. Έσπασε λίγο η άκρη. Αλλά δεν μας πειράζει. Τάρτα είναι και πρέπει να τρίβεται, γιατί αυτό μας δείχνει ότι είναι πεντανόστιμη. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι ομορφιά. Πραγματικά είναι ομορφιά. Λοιπόν, λίγη ρόκα εδώ, να υπάρχει στο πιάτο. Έχω και λίγα ντοματίνια. Καλά το ζυμάρι δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Όπως σας είπα, τρώγεται κανονικά σαν μπισκοτάκι, με λίγο παραπάνω αλάτι. Λίγα ντοματίνια εδώ, λίγο ακόμα ελαιόλαδο. Αλάτι πιπέρι. Και εδώ. Φινετσάτο, πανέμορφο, πανεύκολο και πεντανόστιμο. Για την αλμυρή τάρτα με κατσικίσιο τυρί. Φτιάχνουμε πρώτα τη ζύμη. Βάζουμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, τα καρύδια, το αλεύρι, τη μουστάρδα σε σκόνη, το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε. Προσθέτουμε το βούτυρο κομμένο σε κομμάτια και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να γίνει το μείγμα σαν βρεγμένη άμμος. Ρίχνουμε το αυγό, το νερό και χτυπάμε λίγο ακόμα μέχρι να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Απλώνουμε τη ζύμη σε μια βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα με αποσπόμενη βάση. Τρυπάμε την επιφάνεια με ένα πιρούνι. Απλώνουμε διάφανη μεμβράνη, ρίχνουμε από πάνω το βάρος με τα όσπρια, καλύπτουμε με τη μεμβράνη και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 30 λεπτά. Αφαιρούμε το βάρος, συνεχίζουμε να την ψήνουμε για ακόμα 20 λεπτά και την αφήνουμε για 10 λεπτά να κρυώσει. Για τη γέμιση, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο και βούτυρο τα πράσα ψιλοκομμένα. Ρίχνουμε το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και το σκόρδο. Στο τέλος προσθέτουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το ξύδι βαλσάμικο. Εκτός φωτιάς, ρίχνουμε τα καρύδια ψιλοκομμένα, το τυρί κρέμα, τα αυγά και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη γέμιση στη βάση της τάρτας. Βάζουμε από πάνω το κατσικίσιο τυρί σε φέτες, ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφήνουμε την τάρτα να κρυώσει. Ρίχνουμε θυμάρι, λίγο ελαιόλαδο, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Προσθέτουμε λίγη ρόκα, ντοματίνια, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ήρθε η ώρα που νομίζω ότι όλοι ζηλεύετε. Και λέτε πω πω τι τυχερός άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να φάει αυτή την υπέροχη τάρτα. Θέλω λίγο κατσικίσιο, λίγο απ' όλα, εδώ. Είναι τόσο γλυκό, είναι τόσο ισορροπημένο. Η γλυκύτητα από το πράσο μαζί με το κατσικίσιο τυρί πραγματικά σου προσφέρουν την απόλυτη ισορροπία. Και το ζυμάρι είναι παραγία μου φανταστικό. Μια τάρτα που οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξετε. Είμαι σίγουρος πως όλοι έχετε στο σπίτι σας λίγο πράσο και λίγο τυράκι. Οπότε σίγουρα μπορείτε να την ετοιμάσετε. Είναι μοναδική.